αν αφήσουμε για λίγο στην άκρη τα δικαιώματα των ζώων, η απάντηση για το αν θα πρέπει να γίνουμε όλοι κάποτε vegan δεν είναι εύκολη, ακόμη και με γνώμονα το συμφέρον του ανθρώπινου είδους. Και αυτό γιατί οι επιστήμονες δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση. Λένε ότι η πλήρης αποχή από οτιδήποτε ζωικό έχει και καλά αλλά και κακά για τον οργανισμό μας. Έλεγα ότι όλα είναι θέμα ισορροπίας. Για να είναι ένα διαιτολόγιο επαρκές ή ανεπαρκές ως προς τα θρεπτικά συστατικά, έχει να κάνει με το πόσο καλά γίνεται ο συνδυασμός των τροφών, ποιες τροφές επιλέγουμε. Έτσι, δεν θα μπορούσα να πω ότι de facto ένα διαιτολόγιο vegan θα ήταν και λάθος, ότι είναι ένα επικίνδυνο διαιτολόγιο στο οποίο πάντα υπάρχει ο κίνδυνος της ανεπάρκειας. Θα έλεγα ότι είναι ένα διαιτολόγιο από το οποίο, επειδή ακριβώς λείπουν μεγάλες ομάδες τροφίμων, όπως αναφέραμε, το κρέας, τα γαλακτοκομικά, είναι πιο εύκολο αν κάποιος δεν προσέξει, δεν συμβουλευτεί έναν ειδικό για να συνθέσει πιο καλά τη διατροφή του, δεν κάνει καλή επιλογή τροφίμων, είναι πιο πιθανό να παρουσιάζει ανεπάρκειες. Λοιπόν, είπαμε τρόφιμα ζωικής προέλευσης. Άρα, τι πιο φυσιολογικό να υπάρχει άμεσος κίνδυνος, αν δεν προσέξουμε, της ανεπάρκειας της βιταμίνης Β12. Β12 είναι μια βιταμίνη του συμπλέγματος Β, που είναι υδατοδιαλυτές βιταμίνες, και ειδικά η Β12 είναι απαραίτητη για το νευρικό σύστημα, για τη σωστή λειτουργία του νευρικού συστήματος και βρίσκεται αποκλειστικά στα προϊόντα ζωικής προέλευσης. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος που είναι vegan, ακολουθεί αυτό το διαιτολόγιο, είναι πιο λογικό με τις επιλογές τις διατροφικές που έχει και το διαιτολόγιο που ακολουθεί να παρουσιάσει αυτή την ανεπάρκεια. Γι' αυτό και είναι η πιο συνήθης σύσταση για συμπληρωματική χορήγηση, δηλαδή για τη λήψη συμπληρωμάτων Β12, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες μας.